Πάμε να δούμε πράγματα. Θα δούμε αυτή τη στιγμή 12 στοιχεία, θα το σπάσω σε διάφορα βίντεο, για το ιατρικό μάρκετινγκ για έναν ιατρό που πρέπει να προσέχει και για να έχει στοχευμένο πελατολόγιο. Πάμε να δούμε το πρώτο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η ιστοσελίδα. Δεν νοείται εν έτη 2024, πάμε 2025, ένας ιατρός που έχει ιατρείο να μην έχει ιστοσελίδα. Χωρίς ιστοσελίδα δεν μπορείς να προσελκύσεις, δεν μπορείς να παρουσιάσεις πράγματα, την ειδίκευση, την εξειδίκευση που έχεις εσύ πάνω στο δικό σου τομέα ιατρικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ μιλάμε εδώ λοιπόν για διάφορες παραμέτρους οι οποίες πάνε σε υποκατηγορίες. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε είναι το Mobile First Indexing και οι ταχύτητες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ταχύτητα, ειδικότερα στα κινητά, παίζει κομβικό και καθοριστικό ρόλο. Κομβικό και καθοριστικό ρόλο για την Google αλλά και το υποψήφιο πελατολόγιο σου. Η ταχύτητα λοιπόν, το design που θα σχεδιαστεί, ανατομέα ειδίκευσης διαφέρει. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο design σε έναν πλαστικό χειρουργό και σε έναν ορθοπαιδικό χειρουργό. Κινούμαστε διαφορετικά, καθώς η προσέγγιση στο marketing plan μετά είναι διαφορετική, όπως και για το μάτι του υποψήφιου ασθενή. Άρα λοιπόν, το πρώτο σκέλος που βλέπουμε στο ιατρικό κομμάτι σε μια ιστοσελίδα είναι να έχουμε μια κορυφαία ιστοσελίδα με ποιοτικά κείμενα, case studies, υψηλές ταχύτητες και έναν ικανοποιητικό σερβερ για αρχή, αν δεν έχουμε υψηλή ψηφιμότητα, να καλύπτει όλες τις παραπάνω ανάγκες.